Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε των τοπικών κοινοτήτων, και κάτι και εδώ τη περιοχή τη Νεστάνη. Καλησπέρα. Χαιρετίζω, κύριε Πρόεδρε, την πρωτοβουλία και που πήρατε, αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνουμε αποκεντρωτικά Δημοτικά Συμβούλια, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που είναι στις κοινότητες, ιδιαίτερα τις μεγάλες, τα κέντρα δηλαδή των πρώην αποδυστριακών δήμων, να έχουν τη δυνατότητα να βγουν από κοντά ένα Δημοτικό Συμβούλιο και να μας γνωρίζουν και να τους γνωρίζουν. Κατά δεύτερον, όσον αφορά την κυρία Πάρκου, επειδή είχα συνεργαστεί μαζί της και είχα μια άρση συνεργασία, θέλω να πω τούτο. Ότι αυτή είναι η μοίρα της γενιάς μου. Η γενιά μου και πίσω από αυτούς, δυστυχώς, έχουν αυτή την οδό. Το εξωτερικό. Αγωνιζόμαστε λοιπόν όλοι, κύριε Δήμαρχε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να τα σπουδάσουμε, τα κάνουμε έτοιμα μυαλά και μας τα παίρνουν το εξωτερικό. Και αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα που έρχεται στη χώρα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται επί της ουσίας, και το οικονομικό η κρίση, αλλά το δημοσιονομικό, γιατί έτσι να το αναφέρω, γιατί το διάβασα πρόσφατα, το 2060 η Ελλάδα θα είναι 7.800.000 κατοίκους, εκ των οποίων μισή θα είναι ξένοι. Αυτό δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και φεύγουν και κάνουν οικογένεια στο εξωτερικό και ζουν εκεί και δεν ξαναγυρίζουν πίσω, γιατί οι ευκαιρίες εδώ δυστυχώς δεν έχουν, ενώ έχουν τα εργαλεία. Και πέρα στα θέματα τα δικά μας. Προχτές, κύριε Δήμαρχε, με πήραν τηλέφωνο για να κάνουμε μια εκτάκτως οικονομική επιτροπή. Και σε αυτή την επιτροπή θέλαμε να ορίσουμε δύο δικηγόρους για να υπερασπιστούν και να κάνουν παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκπροσωπώντας το σωματείο αδελφό της, τον Ολυμπιακού Καλλιεργητών Μεσσηνίας, ο Άγιος Δημήτριος. Και ρώτησα, γιατί εμείς πρέπει να πληρώσουμε τον δικηγόρο που εκπροσωπεί ένα σωματείο όχι καν στο Δήμο μας, αλλά σε άλλο νομό. Γιατί αυτό το αναφέρω, κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχουν σωματεία που έχουν βάσει καταστατικού την έδρα τους και τυπικά τα καθήκοντά τους στο Δήμο μας, όπως είναι απανταπούς Ανωνισκιώτες, απανταπούς Λιμνιώτες. Αυτοί όμως, παρόλο που είναι τον τόπο μας, αγαπούν τον τόπο μας, επειδή έχουν έδρα την Αθήνα και επειδή τα αφημί τους είναι στην Αθήνα, εμείς δεν τους αποχορηγούμε. Δεν μπορούμε να επιχορηγήσουμε αυτούς και μπορούμε να πληρώνουμε τον δικηγόρο ενός σωματείου μιας άλλης πολλής. Εγώ θέλω απάντηση σε αυτό, γιατί έγινε εκτάκτως ο συνήθως και αφορά το θέμα του ΣΔΙΤ, όπου το κολλάω το θέμα του ΣΔΙΤ και συμπληρώνω τον κύριο Σπερνιώτη, για να μην τραβάω το χρόνο σας. Εδώ θυμόμαστε όλοι ότι μας είπατε ότι όταν είχε έρθει ο κύριος Τσίπρας στο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο, καταλάβατε εσείς ότι δεν θα γίνει το ΣΔΙΤ. Όλη η Ελλάδα έχει καταλάβει ότι θα γίνει, εσείς καταλάβατε ότι δεν θα γίνει. Λοιπόν, το ΣΔΙΤ υποχράφτηκε την Πέμπτη. Θέλω να μου πείτε τώρα τι μένει για μέσα. Θα γίνει, δεν θα γίνει, θα προχωρήσει στο μεταβούνι, θα είναι συνεργαζόμενη μονάδα στην επεξεργασία και χρήση απορριμμάτων με την Τέρνα. Πώς ακριβώς θα κινηθεί και θα παντρευτεί αυτό το πράγμα, γιατί εδώ δαπανάμε χρήματα του ελληνικού λαού. Δεύτερο. Τρίτο. Για τις κατασκηνώσεις δεν επανερχόμαι. Φαντάζομαι θα απαντήσετε συνολικά. Την προηγούμενη εβδομάδα στο ζευγολιακό ξενοχώρι είδαμε τι συνέβη. Καταιγίδες, καταστροφές. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τα χρήματα από τις εκκλησίες του 2016 έχουν έρθει, τα έχουμε αποδεχτεί. Πότε έχετε υπόψη να ξεκινήσουν να φτιάχνουμε τα έργα στα χωριά που δεν έχει πέσει χαλίκι ακόμα, πρώτο. Δεύτερο, μήπως εντάξουμε στα πλαίσια της χρηματοδότησης αυτής και τις τωρινές ζημιές. Και, εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί κατέβηκε από τον χώρο όλο το βουνό κάτω και πήγε όλο στο ζευγαρατιό. Εκεί έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα πάνω από 25 χρόνια. Και αναφέρομαι και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μου ήρθε μια επιστολή. Φαντάζομαι δεν θα ήρθε μόνο σε μένα. Δεν ξέρω αν την έλαβε ο κ. Σπεριώτη την λάβατε, γιατί μου είπαν ότι είναι από κάποιο κύριο Παναγιώτη Τάκα, ο οποίο. Εντάξει, ο άνθρωπος εμάς τουλάχιστον προσωπικά και σαν παράταξη δεν μας κάνει εντύπωση, μας αναφέρει για μια περίεργη διακήρυξη δημοκρασίας της ΔΕΙΑΤ.
πει χιλιάδες φορές εμείς. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος εδώ που ενδιαφέρεται να δώσει την δικαιοδοσή του, παίρνει το άρθρο, παίρνει την προκήρυξη, παίρνει την δημοπρασία και έχει 15 ερωτήματα πώς αξιολογείται και με ποιο τρόπο θα αγοράσουν οι όχι της. Αυτό λοιπόν θα το καταθέσω προς το Προεδρείο, γιατί δεν υπάρχει τρόπο τότε που ο κ. Λίβε τώρα, για να μου απαντήσει ο πρόεδρος του Δημαρχού Τρίπολης, ο κ. Παπλής, την επόμενη φορά. Αυτό θα το απαντήσω.